Λένε πως αν δεν ζήσεις κάτι δεν μπορείς να το καταλάβεις. Αν όμως αντιμετωπίσεις μια κατάσταση, τη γνωρίσεις από πρώτο χέρι, έχεις δύο δρόμους για να διαλέξεις. Είτε να την αγνοήσεις, είτε να προσπαθήσεις να τη φέρεις στα μέτρα σου. Όπως ακριβώς έκαναν η Δήμητρα και ο Νίκος. Η ιδέα ξεκίνησε προτριετίας από μια προσωπική ιστορία. Η κόρη της φίλης μας της Γιούλης, η Τζοβάνα, η οποία ήταν τότε 3 χρονών, σήμερα είναι 6 και υγιέστατη, νόσησε με οξία λεμφοβλαστική λευχαιμία και νοσηλεύτηκε σε παιδοογκολογική κλινική. Ξεκίνησε από τις χημειοθεραπείες να χάνει τα μαλλιά της, οπότε η Γιούλη μας ζήτησε μήπως θα καταφέρναμε να βρίσκαμε ένα παιδικό σκουφάκι αντίστοιχο αυτών που είχαν οι φίλοι μας οι γιατροί. Όσο και αν έψαξαν όμως, δεν μπορούσαν να βρουν πουθενά, ούτε στην Ελλάδα, ούτε στο εξωτερικό. Είναι μια οδυνηρή εμπειρία, η αλήθεια είναι, από ό,τι μας περιγράφουν οι γονείς των παιδιών. Και μέχρι πρότινος κατέφευγαν οι περισσότεροι γονείς στην αγορά μιας περούκας για αυτά τα παιδιά. Όταν μπήκα στο δωμάτιο, βρήκα την Τζοβάνα με ένα βρακί, τώρα η εξερευνήτρια, αντί σκουφακίου, ανάποδα στο κεφάλι της για να μπορέσει να φάει. Εκείνη τη στιγμή, πριν 3 καλοκαίρια και 3 μήνες, ευχήθηκα να υπήρχε μια εταιρεία η οποία να παράγει φανταστικά χειρουργικά σκουφάκια και να τα πουλάει στους γιατρούς, προκειμένου να παράγει και να χαρίζει μικρά τέτοια σκουφάκια στα παιδιά που χάνουν τα μαλλιά τους στην περίοδο της χημειοθεραπείας. Όχι ότι δεν είναι ωραία τα παιδάκια χωρίς μαλάκια, υπέροχα είναι, αλλά γιατί στεναχωριούνται και δεν βολεύονται. Εγώ βέβαια δεν ήμουν πολύ γνώστης της αγοράς, τι συμβαίνει, και μπαίνοντας αυτό και ξεκινώντας τα WooCaps, διαπιστώσαμε ένα πολύ μεγάλο κενό που υπήρχε σε αυτήν την αγορά. Κάθε χρόνο στη χώρα μας εκτιμάται ότι προσβάλλονται από καρκίνο περίπου 300 παιδιά. Στην Ευρώπη 35.000 παιδιά κάθε χρόνο διαγιγνώσκονται με καρκίνο. Σε όλο τον κόσμο φτάνουν τα 300.000. Δεν είναι για αισθητικούς λόγους, είναι κυρίως για ψυχολογικούς λόγους. Γιατί είναι μια δύσκολη περίοδος και για τα ίδια, ειδικά όταν είναι κοριτσάκια, και για τους γονείς. Επίσης είναι για πρακτικούς λόγους, διότι όταν πέφτουν τα μαλλιά, το βράδυ είναι δύσκολο διότι τα αφήνουν στο μαξιλάρι, τη μέρα είναι δύσκολο όταν τρώνε διότι βρίσκονται διάφορες απρόσκλητες τούφες μαλλιών μέσα στο φαγητό. Τα πρώτα 48 σκουφάκια της WooCaps είναι έτοιμα και έχουν φτάσει ήδη στην Κρήτη, συνοδευόμενα από τις προσωπικές ευχές των ίδιων των δωρητών. Η Δήμητρα και ο Νίκος επικοινώνησαν μαζί μας μέσω της Μένιας Κουκουγιάννη, η οποία είναι ιδρύτρια του Συλλόγου Καρκινάκη. Μας έστειλαν να δούμε τη δουλειά τους. Εμείς ενθουσιαστήκαμε από την πρώτη στιγμή που τα είδαμε. Είναι πάρα πολύ προσεγμένα τόσο το υλικό που χρησιμοποιείται, όσο και η συσκευασία. Είναι πάρα πολύ καλέσθητη και μόνο που τη βλέπει ένα παιδί αυτή τη συσκευασία ενθουσιάζεται από την αρχή. Τα παιδιά της Ηλιαχτίδας στην Ογκολογική Μονάδα του Παγνή είναι αυτά που τα δέχτηκαν πρώτα. Τα έχουν φορέσει και έχουν ενθουσιαστεί πραγματικά. Τα σκουφάκια που κατασκευάζουν η Δήμητρα και ο Νίκος τηρούν όλους και άλλους τόσους κανόνες υγιεινής. Και είναι κατάλληλα όχι μόνο για το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό, αλλά και για αθλητές ή άλλους επαγγελματίες. Έχουμε μία επιλογή στο site, όπου κάποιος μπορεί να δωρήσει απευθείας μέσω του Mini WooCaps Donation Card ένα σκουφάκι. Οπότε ο συνδυασμός των αγοραστέντων από τους γιατρούς και των δωρεών των μεμονωμένων μέσω του Donation Card μας επέτρεψε στο μήνα πάνω να δωρήσουμε αυτά τα 48 σκουφάκια. Αυτή τη στιγμή παράγουμε περίπου 300. Ναι. Που θα καλύψουν και την υπόλοιπη Ελλάδα. Η φαντασία των παιδιών είναι τόσο ανεξάντλητη που φορώντας τα θα επιβεβαιώνουν και τους ήρωες που θέλουν να ενσαρκώσουν, αλλά και το ότι είναι οι ίδιοι ήρωες. Όνειρό τους, των ίδιων των σκουφακίων, είναι να έρθει μια μέρα που κανένα παιδί σε κανένα μέρος του πλανήτη δεν θα τα χρειάζεται. Μέχρι τότε όμως, τι λέτε να μην αφήσουμε κανένα παιδί χωρίς την κορώνα του.